κότς, δύο κουβέντες για το μάτς, για το ντέρμπι σήμερα τοπικό. Πάντοτε τα τοπικά ντέρμπι έχουν τη δικιά τους χλειδί και τη δικιά τους σημασία. Εμείς ήμασταν σοβαροί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Λίγο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, για να μπούμε στα τα του παιχνιδιού, ήμασταν λίγο εκτός παιχνιδιού. Δώσαμε ένα δικαίωμα στον Κάδμο να πάρει 7, 8, 10 πόντους διαφορά. Την καλύψαμε γρήγορα, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μου έδειξε την κλάση της και την ποιότητά της. Πήραμε μια σχετικά εύκολη νίκη. Αναλογιστικά, αν είσαι ότι σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ήμασταν σχεδόν με 10-12 πόντους μπροστά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από την προσπάθεια των παιδιών. Είμαστε ακόμα σε τροχιά πρωτιάς. Κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που παίξαμε όλοι οι παίχτες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό για μας, γιατί λόγω τραυματισμών, μικροτραυματισμών ή κορονοϊού δεν είχαμε καταφέρει να αγωνιστούμε όλοι. Σήμερα ήμασταν υπερπλήρης η ομάδα, είχε προπονηθεί καλά 15 μέρες. Πιστεύω να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στα παιδιά του ΚΑΔΜ, να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και στο αυριανό τους παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που το απόλαυσε ο κόσμος, γέμισε το γήπεδο της Θήβας μετά από πάρα πολύ καιρό. Η Θήβα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μια μπασκετομάνα, μακάρι στο μέλλον να υπάρχει μία ομάδα σε αυτή την πόλη και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πιο υψηλές κατηγορίες και να ευχαριστούνται όλοι μονιασμένοι, μία ομάδα, μία πόλη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς για την κάλυψη του παιχνιδιού, παιδιά, και στο επανειδήν. Έχουμε και τον κότς του Κάδμου. Κότς, δύο κουβέντες. Εντάξει, καταρχήν ήταν ένα ντέρμπι. Παίζαμε μια ομάδα με την οποία εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό στόχο. Μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, στηρίζεται κατά βάση σε αντρικές ηλικίες. Η δική μας ομάδα αποτελείται από πολλά νεαρά παιδιά. Μετά και τον τραυματισμό του Παπαδάκη που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, αν είδατε, αγωνιστήκαμε 8 εφήβους στο πρωτάθλημα. Και για μας το κέρδος είναι αυτό. Εγώ θέλω προσωπικά να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για όλη την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε την δουλειά μας, τον στόχο μας, που δεν είναι ο πρωταθλητισμός στην παρούσα φάση. Είναι να κερδίσουμε και να εμπνεύσουμε τα παιδιά στο μπάσκετ και να βάλουμε όσα περισσότερα νέα παιδιά από το εφηβικό μας και το παιδικό μας που πρωταγωνιστούν και στις κατηγορίες αυτές. Τι άλλο έχω να πω? Να πω και συγχαρητήρια στον Άρη και εύχομαι και πρωταθλητής να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα που τόσο πολύ το θέλει. Εξάλλου, νομίζω ότι και ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει ο Άρης τη νίκη του δείχνει και το μεγαλείο της ομάδας του ΚΑΔΜ. Είναι πολύ ωραίο να ξαναγεμίζει ο κόσμος, η Θήβα ξαναήρθε στο μπάσκετ, παίζουν δύο τοπικές ομάδες που δεν υπάρχουν άλλες ομάδες του μπάσκετ εδώ πέρα. Ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις με γεμάτο το γήπεδο. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο από το τοπικό ντέρμπι, να έρχονται γενικά ο κόσμος να βλέπει και τις δύο ομάδες και να χαίρεται αυτό που βλέπει στο γήπεδο.